Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της Τρίτης Δημοτικού. Είμαστε στη δημιουργία του κόσμου και θα δούμε το πρώτο μάθημα, η τιτανομαχία. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου από το χάος γεννήθηκε η γη, και από τη γη τα βουνά, η θάλασσα, και μετά ο ουρανός με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. Τότε ο ουρανός και η γη ενώθηκαν και γέννησαν τους τιτάνες. Μα ο ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της γης. Όμως ο γιος του, ο Κρόνος, ο πιο δυνατός από τους τιτάνες, τον νίκησε και έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν τρεις θεές και τρεις θεούς. Την Ήρα, την Εστία, τη Δήμητρα, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα και το Δία. Μα και ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό, όταν γεννιόνταν, τα κατάπινε. Απελπισμένη η Ρέα, πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί, το Δία, σε μια σπηλιά, σε ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί. Το φρόντιζαν οι νύμφες και έπινε το γάλα μιας κατσίκας, της Αμάλθειας. Στον Κρόνο, έδωσε να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα. Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα πέντε αδέρφια του που είχε καταπιεί. Άρχισε τότε ένας πόλεμος. Από τη μία οι Τιτάνες και από την άλλη οι Θεοί. 10 χρόνια κράτησε η τιτανομαχία. Νίκησαν οι Θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα. Μετά οι Θεοί πάλεψαν με τους Γίγαντες. Η γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό. Νίκησαν όμως και πάλι οι Θεοί. Έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα και μαζί με τα παιδιά του και τα αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.